Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την επιλογή σας και για την εμπιστοσύνη που έχετε να μου εμπιστευτείτε ένα τόσο νευραλγικό θέμα, διατροφικό, που απασχολεί την ανθρωπότητα από τις εμφανίσεως του ανθρώπου μέχρι σήμερα και μάλιστα στον συγκεκριμένο αυτό χώρο, στον Πόντο, δηλαδή για την ποντιακή διατροφή. Όταν ψάχνουμε σήμερα τον Πόντο στον παγκόσμιο χάρτη, είναι μία περιοχή χωρίς κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι μία περιοχή του παγκόσμιου χάρτη. Όμως, σε έναν άλλο παγκόσμιο χάρτη της εποχής του Ομήρου, ο Πόντος κατήχε μία συγκεκριμένη και ιδιαίτερα διακεκριμένη θέση. Ο κόσμος τότε βέβαια ήταν επίπεδος, ήταν στρογγυλός, περιβάλλονταν από τον ωκεανό και ο Πόντος ήταν ακριβώς στην Ανατολή. Ο κόσμος είχε και έναν άξονα, έναν οριζόντιο άξονα και ο Πόντος ήταν ακριβώς στον πόλο, ανατολικό πόλο του οριζόντιου άξονα. Ήταν δηλαδή στην Ανατολή, σηματοδοτούσε την Ανατολή, ταυτίστηκε με την Ανατολή και το φως. Ενώ αντίθετα, ο άλλος πόλος, στη Δύση, ταυτίστηκε με τις νήσους Μακάρων, εκεί που πηγαίναν οι Μακάροι, ταυτίστηκε επίσης με τη Δύση και με το Σκότος. Ο κόσμος, σε μια στέρεο απεικόνηση στην εποχή του Ομήρου, Ανατολή ο Πόντος, στη Δύση το τέλος του κόσμου και ίσως λίγοι γνωρίζουν ότι εκεί ξεκινούσε ο Φάσης ποταμός, όπου βέβαια εντοπίστηκε και αυτό το πτηνό, το οποίο έλκει το όνομά του σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ο Φασιανός, από τον ποταμό Φάση του Πόντου. Σε έναν αρχαίο ελληνικό κήλικα απεικονίζεται ο κόσμος, στην Ανατολή ο Πόντος, βέβαια δεν φαίνεται εδώ, φαίνεται όμως ο πόλος, στον οποίο πόλο ήταν τοποθετημένος ο Προμηθέας με το μαρτύριό του, ενώ αντίθετα στον άλλο πόλο ήταν εξέδιε την ποινή του ένας άλλος Τιτάνας, ο Άτλαντας, και τα τέρατα βέβαια από πίσω. Σε μια σύγχρονη απεικόνηση, ο ένας πόλος ο Προμηθέας, στον άλλο πόλο ο Άτλαντας. Αλλά τι θα πει άραγε Προμηθέας? Προμηθέας θα πει Προμηθεύω. Δεν ήταν μόνο το φως και η φωτιά, αλλά ήταν και τα αγαθά. Ο Πόντος δηλαδή ταυτίστηκε με την προμήθεια των αγαθών, τα οποία δημιούργησαν τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Λίγο αργότερα βέβαια, ο κόσμος μεγάλωσε. Δεν ήταν αυτός ο μικρός κόσμος που έδειχνε αυτός ο χάρτης. Στην εποχή του Ηρώδου, για παράδειγμα, ο κόσμος μεγάλωσε. Αλλά μεγάλωσε προς την Ανατολή. Στη Δύση το δυτικό όριο παραμένει το ίδιο. Οπότε ο Πόντος από αρχή του κόσμου έμελε να γίνει το κέντρο του κόσμου, το μέσον του κόσμου και από προμηθευτής αγαθών έχει γίνει διακινητής αγαθών. Δηλαδή από τον Πόντο περνούσαν τα αγαθά της Ασίας, τα οποία διοχετευόταν στην κλασική Ελλάδα αρχικά και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αργότερα. Έτσι ξεκίνησε ο επικισμός του Πόντου με επίκους από την Μίλητο, από την αρχαία Μίλητο, οι οποίοι έφτασαν αρχικά στη Σινόπη και στις υπόλοιπες, στη συνέχεια, πόλεις του Πόντου. Γιατί πήγαν εκεί αυτοί οι έπικοι? Εξαιτίας βέβαια των φυσικών αγαθών που είχε ο Πόντος. Ποια ήταν αυτά? Ήταν τα ψάρια, ξυλία, μεταλλεύματα, φυτά και φαρμακευτικά βότα. Όπως επίσης και κτηνοτροφικά ζώα, γοειδή και εγωπρόβατα. Μιλώντας όμως για την διατροφή και θέλοντας να συνδέσουμε τον Πόντο με την διατροφή και δει την μεσογειακή διατροφή, ένα παρακλάδι της οποίας είναι ο Πόντος, θα πρέπει να πούμε ότι στον τόπο μας η διατροφή πέρασε από διάφορα στάδια. Τα τρία στάδια
που έχουμε εδώ σηματοδοτούνται από τρία φυτά. Σίτος, ίνος, έλαιο. Το σιτάρι, το αμπέλι και η ελιά. Όπως ακριβώς περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, γιατί και το Ευαγγέλιο γράφτηκε σε αυτό το περιβάλλον, στο μεσογειακό περιβάλλον, και με τη σειρά που αναφέρονται επίσης στο Ευαγγέλιο. Σίτος, ίνος, έλαιο. Όταν ήρθε ο σίτος, δεν υπήρχε εδώ ο σίτος, όταν ήρθε ο σίτος, άρχισε και ο πολιτισμός. Πριν το σίτο δεν υπήρχε πολιτισμός. Η διατροφή τι ήταν τότε, ελλείψη σίτου, ήταν, είχαμε τα βελανίδια από τις δρύες. Είμαστε δηλαδή στο στάδιο της βαλανοφαγίας. Αργότερα αυτό το στάδιο βαλανοφαγίας χαρακτηριζόταν το απολύτιστο στάδιο, η έλλειψη πολιτισμού δηλαδή, εκείνη την εποχή, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο λαό, ο οποίος ήταν απολύτιστος. Η διατροφή χαρακτηρίζει, κατά συνέπεια, και τον πολιτισμό. Ο σίτος λοιπόν ήταν η έναρξη, οι πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και το δεύτερο που εισήλθε στη διατροφή μας ήταν ο ίνος. Και γιατί ο ίνος? Διότι έχοντας φυτικές πρωτεΐνες και θέλοντας και λίπη, διότι τα τρία συστατικά της διατροφής, της κάθε διατροφής, είναι πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες. Πρωτεΐνες φυτικές έχουμε, θέλουμε και λίπη. Εκείνη την εποχή τα λίπη ήταν μόνο το κρέας, μόνο οι ζωικές πηγές. Έχοντας όμως πηγή λιπιδίων το κρέας, έπρεπε ολονών οι αρτηρίες να βουλώσουν. Το αντίδοτο ήταν ο ίνος. Δηλαδή η έντονη υπνοποσία εκείνη την εποχή οφειλόταν στην κρεατοφαγία και ο ίνος ήταν, έπρεπε να είναι το αντίδοτο της κρεατοφαγίας. Σίτος και ίνος λοιπόν, τα δύο συστατικά της διατροφής και όπως ξέρετε ένα αντικείμενο για να στηριχθεί σταθερά πρέπει να έχει τρία πόδια. Ούτε τέσσερα ούτε δύο. Τα τρία πόδια ορίζουν τη θέση ενός επιπέδου, κύριε Σαββίδη, αυτό θα λένε οι μαθηματικοί. Λοιπόν, άρα το τρίτο συστατικό το οποίο έμελε να έρθει αργότερα, το έλαιον δηλαδή, αντικατέστησε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα λίπη από την κρεατοφαγία, οπότε και ο ίνος υποχώρησε, από κόκκινος έγινε και λιγάκι άσπρος και μπήκαμε πλέον σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται μεσογειακή διατροφή, που στηρίζεται στους τρεις πυλώνες, σίτος, ίνος, έλαιο. Να δούμε τι σχέση έχουν αυτά τα τρία συστατικά με τον πόντο και την ποντιακή διατροφή. Ο σίτος ήρθε από το υπογάστριο του πόντου. Και μάλιστα εκεί που υπήρχε ο σίτος εκείνη την εποχή, στη Συρία, η Συρία σαν λέξη εμπεριέχει το σίτο μέσα της. Σύρις, σερεάλες, στα λατινικά, και είναι περισσότερο εμφανές ότι αυτή η χώρα που βρίσκεται στην έφορη ημισέλινο όπως λεγόταν τότε, είχε σχέση, ήταν ο σιτοβολώνας της Δύσης. Και εδώ η αναχώρηση του Τριπτόλεμου, η Δήμητρα, αφού ήταν ευχαριστημένη από τη φιλοξενία του βασιλιά της Ελευσίνας και Λεού, πήρε το γιο του τον Τριπτόλεμο, τον πήγε στη Συρία, τον εκπαίδευσε στη σιτοκαλλιέργεια, του έδωσε το άρμα της, του έδωσε σπόρους σίτου και τον έστειλε στους ανθρώπους, δηλαδή στους Έλληνες, στην Ελευσίνα, και άρχισε η καλλιέργεια του σίτου. Το άλλο συστατικό τώρα, ο ίνος, και αυτός έχει αναφορές σε εκείνη την περιοχή. Ξεκίνησε από εκείνη την περιοχή. Ποιες είναι οι αναφορές? Η πρώτη αναφορά είναι η Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Ο Διόνυσος, ο Διόνυσος των Ελλήνων, είναι ο αντίστοιχος Νόε των Εβραίων. Ο Νόε πρέπει να ήταν μάλλον έμπορος ίνου και εκείνη την εποχή με τα καράβια του ίσως τη γλίτωσε έτσι με τον κατακλυσμό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ιστορικά τι έγινε. Είναι όμως γνωστό ότι η Κιβωτός προσάραξε στην Αρμενία, στο Αραράτ, εκεί στον Κάφκασο, σε εκείνη την περιοχή και στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ήρξα τον Νόε άνθρωπος γεωργός γης και εφύτευσε αμπελώνα. Εκεί έχουμε την πρώτη μαρτυρία καλλιέργειας του ίνου. Και αφού ήπιε εκ του ίνου, εμεθύστηκε, γινώθη εν τη σκηνή αυτού κλπ. Υπάρχει ένα χαριτωμένο εδάφιο στη γέννηση σχετικά με τον ίνο, άρα οι πρώτες αναφορές καλλιέργειες αμπέλου και παρασκευής ίνου είναι σε εκείνη την περιοχή. Αλλά και βοτανικά
με βοτανικές μεθόδους γνωρίζουμε ότι ο Ίνος ήρθε κάπου από τον Κάφκασο και συγκεκριμένα από το Ούτι της Αρμενίας. Ο Διόνυσος, ο θεός του Ίνου, απεικονίζεται εδώ σε καράβι. Τι σχέση να έχει άραγε ο Διόνυσος με τη θάλασσα, ίσως από πόντον μεταφορά. Αλλά και από άλλες αρχαιοελληνικές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι ο Διόνυσος εστάλει από τον Δία για σεμινάριο στη Φρυγία να μάθει τη τέχνη του Ίνου και να τη φέρει στην Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι και το δεύτερο στοιχείο της προσογειακής διατροφής έχει πηγές, έχει τουλάχιστον αναφορές σε εκείνη την περιοχή. Από τον Πόντο ήρθε στη συνέχεια στη Θράκη. Αυτό το μαρτυρούν και οι τεράστιοι λινοί που υπάρχουν σήμερα στο όρο σύσμαρος της Θράκης και η λατρεία του Διονύσου στη Θράκη αρχικά, όχι στην κλασική Ελλάδα. Εκεί λατρεύτηκε ο Διόνυσος, τον βλέπουμε εδώ και μάλιστα συνδέεται το όνομα του Διονύσου με τη Θράκη και με τον Κισό. Κισέας ή Κισής είναι ο βασιλιάς της Θράκης, Κισής η γυναίκα του Ιθεανό. Την Κισόν υπονοήσει εν άντις το Κισή προσήκην, κατά τον Στράβο. Εδώ στο μουσείο της Μαρόνιας, ο Διόνυσος με φύλλα Κισού. Τι δουλειά να έχει άραγε ο Κισός, αυτό εδώ το φυτό, με τον Διόνυσο. Διόνυσος, ξέρουμε, είναι ο θεός της βλάστησης και συγκεκριμένα, πιο εξειδικευμένα η ειδικότητά του, ο θεός της Αμπέλου. Ο Κισός τώρα γιατί εμπλέκεται στη λατρεία του Διονύσου? Διότι ο Διόνυσος ως θεός της βλάστησης λατρεύεται νωρίς την Άνοιξη. Τότε πρέπει να βλαστήσει η γη. Είναι οι αντίστοιχες δικές μας αποκριές. Και λατρεύεται με κρεπάλι, εινοποσία κλπ. Για να βλαστήσει κάτι, για να γονιμοποιηθεί η γη και να προκύψει μια καινούργια γενιά, δεν γίνονται με συμβολιογραφικές πράξεις, τουλάχιστον στους ανθρώπους. Θέλει χαλάρωμα, θέλει ξεφάντωμα, θέλει εινοποσία, θέλει ένα τέτοιο κλίμα. Και αυτό το κλίμα ενέχουν οι διονυσιακές τελετές. Και άλλες όμως αναφορές, Φρυγία Αμπελόεσα, μαρτυρούν την παρουσία της Αμπέλου σε εκείνη την περιοχή, από τον Όμηρο εδώ. Αλλά τι ήταν η Φρυγία σύμφωνα με ιστορικές πηγές? Ήταν αποικία των Θρακών, οι οποίοι πήγαν στη Φρυγία και έφεραν από εκεί την καλλιέργεια της Αμπέλου. Και η Φρυγία ήταν μια πλούσια χώρα, γι' αυτό και πλούσια ονόματα. Ο Μίδας, ο Παπτολός, η Κυβέλη. Από εκείνη την περιοχή, αναφέρονται σε εκείνη την περιοχή, και εδώ σε ένα σύγχρονο πίνακα, του 1600 δηλαδή, ο Μίδας και ο Βάκχος. Μίδας, χρυσός, Βάκχος, Ίνος. Τα δύο αυτά στοιχεία ταυτίζονται, που σημαίνει χρήμα εκτός των άλλων, ο Ίνος. Εδώ βλέπουμε την πορεία του Ίνου από τον Πόντο, από την Μικρά Ασία γενικότερα, προς τη Θράκη και εδώ έχουμε τη λατρεία του Διονύσου στη Θράκη, εδώ με τον κύριο αυτόν, με τον Θύρσο. Ο Θύρσος με φύλλα Κισού, γιατί φύλλα Κισού, γιατί αυτή την εποχή δεν έχουμε αμπέλι και βρίσκουμε ένα άλλο φυτό παρόμοιο και ο καρπός του μοιάζει λίγο, αλλά βέβαια σήμερα που τα γιορτάζουμε, τους θύρσους τους αντικατέστησαν τα πλαστικά και τα έντονα χρώματα. Εγώ δεν βλέπω και πολλές διαφορές στις δύο αυτές εκδηλώσεις, και τότε και σήμερα, ούτε και σε αυτές τις μενάδες βλέπω διαφορές, στις σύγχρονες και στις παλιότερες. Όμως όλη αυτή η διαδικασία ενόχλησε τον βασιλιά Λυκούργο, πάντα ο Ίνος έχει την αρνητική του πλευρά, και κυνήγησε με βουβλίγη τον Διόνυσο και κατέβηκε προς τα κάτω. Λοιπόν, και έτσι αυτό σημαίνει μεταφορά του Ίνου στη συνέχεια προς την κλασική Ελλάδα. Επίσης να πούμε εδώ ότι η Θράκη ήταν η χώρα που τροφοδοτούσε με Ίνου τον Τροϊκό πόλεμο, ο στρατός για να λειτουργήσει, σύμφωνα με τα δεδομένα που είπαμε, έπρεπε να έχει και Ίνο. Εκτός από σιτιστή, έπρεπε να έχουμε και ινιστή.
υπήρχε σιτιστής στον Τροϊκό Πόλεμο, υπήρχε και ποιμιστής, μάλιστα ήταν ο Ιασονίδης, Πόντιος. Και, δηλαδή, η αναγκαιότητα του ίνου στην διατροφή του στρατεύματος και του πληθυσμού. Εδώ ο Οδυσσέας παίρνει ίνο από τον βασιλιά, από τη Θράκη, δεν μου έρχεται το όνομα, ο Μάρον, από τον Μάρονα, για να μην πειράξει κανέναν, και με τον ίνο αυτό μέθησε τον Κύκλοπα. Και να κάνουμε και κάποιες αναφορές για τον ίνο, ο οποίος, επειδή είναι απαραίτητο τρόφιμο, έτσι χαρακτηρίζεται ένα απαραίτητο τρόφιμο, όταν συνοδεύει τελετουργίες. Όσα τρόφιμα συνοδεύουν τελετουργίες, και τα τρία αυτά, σύτος, ίνος, έλαιον, σημαίνει ότι είναι και βασικά συστατικά της διατροφής. Ο ίνος, υγρό ιερών τελετών, στις σπονδές, στις σχολές, στους όρκους κλπ. Πάμε στο τρίτο συστατικό, στο λάδι. Πάλι και στο λάδι έχουμε αναφορές σε αυτή την περιοχή. Ο Νόε έστειλε την Περιστερά και ανέστρεψε περί το εσπέρασε Περιστερά, έχουσα κλάδον ελέας, κάρφος εν στόματι αυτής, αν θυμάμαι καλά. Και η οποία ελιά δημιούργησε, αποτέλεσε τον τρίτο πυλώνα και δημιούργησε τον κλασικό πλέον ελληνικό πολιτισμό. Εκτός από αυτά τα φυτά, τα τρία βασικά, έχουμε και άλλα στρατηγικά λεγόμενα φυτά, όπως το λινάρι. Λινάρι τι σημαίνει? Σημαίνει σχοινιά. Σχοινιά σημαίνει ναυτιλία. Άμα δεν έχει σχοινιά, δεν έχει καράβια. Και ούτω καθεξής κι άλλα. Κεράσια, κάστανα, λεπτοκάρια, βότανα φαρμακευτικά. Εδώ έχουμε αναφορές μύδια, κύρτη και εκάτη. Το λινάρι εδώ, το κάριον των ποντικών, ήταν ένα εκλεπτισμένο κάριο, ενώ το άλλο το καρύδι είναι το περσικό. Και άλλα φυτά περίεργα, κομμενόμενον μέλι, η μύδια, αυτή η μάγισσα, εκπροσωπούσε τα μαγικά βότανα. Στην ουσία ο Ιάσονας δεν πήγε να φέρει τη μύδια, πήγε να φέρει βότανα. Και δεν ήταν ο Ιάσονας, ήταν όλη αυτή η τάση, όλη αυτή η εκστρατεία. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται με μαγικά βότανα, με βότανα δηλαδή, με φάρμακα, θα έλεγα σήμερα, έχουν κοινή καταγωγή. Ο Αίτης, ο βασιλιάς του Πόντου, της Κολχίδας, είναι αδερφός της Κύρτης. Η Μύδια είναι κόρη. Είναι κόρη του Αίτη. Η Κύρκη με τα μαγικά της, δεν ξέρω σε ποιο νησί ήταν, στην Αιέα λέει ο Όμηρος, αλλά Αιέα είναι και ο Πόντος, η Κολχίδα. Βλέπουμε δηλαδή μία ανακύκλωση αυτών των ονομάτων γύρω από τον Πόντο, που σημαίνει βότανα του Πόντου, τα οποία εμπλούτιζαν την ελληνική, την κλασική ελληνική αγορά, και η Εκάτη, η θεά του μυστικισμού, η οποία είχε, έκανε τα μαγικά της στα έγκατα του ωκεανού, αλλά είχε και έναν βοτανικό κήπο στην Κολχίδα, τον οποίο περιποιούνταν, επιμελούνταν είτε η Μύδια είτε η μητέρα της. Έχουμε αμφότερες τις αναφορές. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία που μας δείχνουν το προφίλ του Πόντου, δηλαδή τι ήταν ο Πόντος και τι παρήχε σε αγαθά στους κατοίκους του, στους αρχαίους Έλληνες, αλλά τι τροφοδοτούσε και την αρχαία ελληνική αγορά, δεδομένου ότι τα καράβια πηγαίνουν έρχοντας στον Πόντο με αγαθά από τον Πόντο, αλλά και γύριζαν με άλλα αγαθά όσα της ημέρου διέτησε η Κία, δηλαδή τα αγαθά του πολιτισμού εκείνης της εποχής. Βλέπουμε εδώ στον χάρτη ότι αυτό που λέμε Πόντος είναι μια στενή λωρίδα, μια πράσινη λωρίδα, ίσως η πιο πράσινη λωρίδα που έχει η Τουρκία η σημερινή και η Ευρώπη. Και αυτό γιατί εξαιτίας του μεγάλου βροχομετρικού ύψους. Και γιατί μεγάλο βροχομετρικό ύψος? Διότι ο Πόντος έχει μπροστά του την ανοιχτή θάλασσα, έρχονται τα υγρά νέφη, χτυπάνε στις Ποντικές Άλπες, αφήνουν όλη την υγρασία και στη συνέχεια συνεχίζουν προς την κατοικία ξερά πλέον.
και η Καπαδοκία, η οποία είναι, συγγενεύει με τον, συνορεύει με τον Πόντο, είναι κατάξερη, τέλος πάντων δεν έχει αυτή τη βλάστηση, ενώ ο Πόντος έχει τελείως διαφορετική χλωρίδα. Οι εικόνες που έχουμε και σήμερα ακόμα από τον Πόντο είναι κάτι σαν της Ελβετίας. Πολύ πράσινο, πολλά νέφη, υγρό τοπίο και μάλιστα θα έλεγα, συγγνώμη, δεν αξιοποιήθηκε και τόσο τουριστικά όσο οι ακτές του Αιγαίου που έχει η σημερινή Τουρκία. Σε αυτό το τοπίο, τα ζώα τα οποία μπορούσαν να ευδοκιμήσουν σε εκείνη την περιοχή ήταν τα μεγάλα ζώα. Δεν συμφέρει δηλαδή με τόσο μεγάλη βλάστηση να έχεις μικρά ζώα. Γι' αυτό και ο Πόντος συνδέθηκε με τα μεγάλα ζώα. Και ο Ιάσονας, ένα από τα αγαθά που ήθελε να πάρει, ήταν και τα βόδια του Αιήτη. Τι ήταν τα βόδια? Ήταν τα τρακτέρ της εποχής εκείνης. Ήταν δηλαδή παραγωγή ενέργειας. Τώρα βέβαια πάνε όλα για κρέας. Εκείνη την εποχή όμως τα βόδια ήταν μόνο για την παραγωγή ενέργειας. Είπαμε ότι από την άλλη μεριά, πίσω δηλαδή από τον Πόντο που εκτείνεται η Καπαδοκία, το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό, πολύ λιγότερο πράσινο και φυσικά το ζωικό κεφάλαιο είναι τα μικρά ζώα, τα εγωπρόβατα. Εδώ ευδοκίμησαν όντως τα εγωπρόβατα και μάλιστα έχουμε και πολλά ονόματα, σημερινά ονόματα, επιστημονικά ονόματα, Carpa Angorensis από το Άγκυρα. Λοιπόν, η αυθονία των αγαθών στον Πόντο περιγράφεται και από κάποιες λαϊκές ρίσεις, ιχθύνης ελίσποντων, πίξων ισκύτορων, κάτι ταυτόσιμο με το γλάφκα εις Αθήνας, έχουμε και μια γερμανική όιλε να χατέν που το χρησιμοποιούν οι Γερμανοί σήμερα, ή μια έκφραση αντίστοιχη, θα πας πάγο στην Αλάσκα ή θα πας κάρβουνο στο Νιου Κάστλ της Αγγλίας. Ήταν τόση η αυθονία επομένως των αγαθών αυτών στον Πόντο. Και μάλιστα στο λεξικό του Σουίδα του 10ου αιώνα, πόντος αγαθών ήταν έκφραση, μια έκφραση η οποία σήμαινε επί πολλών αγαθών και μεγάλων, όσπερα αγαθών θάλασσα από του Πόντου μεταφορικός. Σε αυτό το τοπίο δημιουργήθηκε η ποντιακή διατροφή και μάλιστα θα έλεγα, επειδή συνήθως σαν διατροφή καταλαβαίνουμε, θέλουμε να εννοούμε το τελευταίο στάδιο, αυτό είναι πιο προσφυγές σε εμάς, η ποντιακή κουζίνα δηλαδή διαμορφώθηκε με αυτά τα αγαθά και θα έλεγα ότι τα κύρια συστατικά είναι το σιτάρι, όπως όλες οι διατροφές δυτικού τύπου, σίτος. Το δεύτερο, η πηγή λοιπόν λιπιδίων και πρωτεϊνών ζωικών, δεν έρχεται το κρέας όπως είναι στην κλασική Ελλάδα, αλλά τα όξινα γαλακτοκομικά. Και γιατί τα όξινα γαλακτοκομικά? Γιατί έχουν μεγάλα ζώα και παράγουν πολύ γάλα. Οπότε δεν συμφέρει να αξιοποιηθεί το ζώο για το κρέας, συμφέρει να αξιοποιηθεί για το προϊόν. Μάλιστα, αν πάμε και λίγο ανατολικότερα, το να σφάξεις μια γελάδα είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Τι μπορείτε κανείς πεθάνω, ναι, είναι ακόμα στην νομοθεσία. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες, συνοδεύονται από λαχανικά, γιατί είπαμε ένα βροχερό τοπίο στον Πόντο, άφθονη υγρασία, τα οποία αξιοποιούνται και με τη μορφή των στύπων. Στύπων εκ του στυφός είναι τα τουρσιά. Τουρσί είναι περσική, τουρκική, δεν ξέρω τι λέξη. Πάντως στον Πόντο έχει δική του ονομασία που σημαίνει ίσως και παραγωγή του προϊόντος εκεί. Όποιος ονοματίζει ένα προϊόν είναι και αυτός που το δημιουργεί. Ο νονός δηλαδή είναι και ο δημιουργός. Όμως, σίτο έχουν και όλες οι κουζίνες. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Θα πούμε εδώ τις διαφορές, τις ιδιαιτερότητες που έχει ο σίτος, τα ζυμαρικά δηλαδή, στην ποντιακή διατροφή. Εδώ στην ποντιακή διατροφή τα ζυμαρικά είναι προψημένα. Να πούμε μερικά που ενδεχομένως να τα γνωρίζετε, είναι το ευριστόν, το περέκτη, το σιρόν κλπ. Τι σημαίνει προψημένα ζυμαρικά? Σημαίνει ότι όταν δημιουργηθούν, μπαίνουν στο φούρνο, ψήνονται και παραμένουν έτσι στεγνά. Παραμένουν ξερά.
Αυτό σημαίνει ταχύτατη Παρασκευή, με ένα απλό ζεμάτισμα είναι έτοιμη η αντίστοιχη μακαρονάδα που θα λέγαμε στην σύγχρονη διατροφή. Εξοικονομείται χρόνος, διατηρούνται οι θρεπτικές ουσίες, η έψιση δίνει από μόνη της μία νοστιμιά στο ζυμαρικό, άρα δεν είναι απαραίτητες οι σάλτσες. Και το πιο σημαντικό όλων είναι η εύκολη πεπτική διαδικασία. Τα προψημένα ζυμαρικά διατηρούν αυτόν τον σπονγκώδη αφράτο χαρακτήρα μέσα στο πεπτικό σύστημα, διατηρούν τον όγκο τους, διευκολύνεται η πεπτική διαδικασία, δηλαδή όταν υπάρχει όγκος, τα πεπτικά ένζημα μπορούν να εισχωρήσουν καλύτερα από ότι αν είναι μια συμπαγής μάζα, αλλά και καθώς κινείται αυτή η μάζα, η μη συμπαγής, η σπονγκώδης μάζα μέσα στο πεπτικό σύστημα, συμπαρασύρει όλα τα υπολείμματα και έτσι εξυγιένει το πεπτικό σύστημα. Να δούμε ένα από αυτά το ευριστό, αυτή είναι η εικόνα του, στην εμπορική του μορφή, τα υλικά. Ευριστόν, βούτυρο ή λάδι, τελειώσαμε. Δεν χρειάζονται άλλο. Οι ιδιότητες αυτού του εδέσματος, ταχύτητα Παρασκευής, όγκος μέσα στο πεπτικό σύστημα, αυτό σημαίνει ότι έρχεται γρήγορα το αίσθημα του πορεσμού, σπονγκώδης μάζα, εύκολη δράση των ενζήμων και με τη μηχανική μετακίνηση εξυγιένουμε το πεπτικό σύστημα, βουρτσίζουμε θα λέγαμε τα έντερα και όσοι πήγαν στο στρατό είναι σαν να περνάμε με το σχοινοκαθαριστήρα που κάνει του όγκου. Έτσι καθαρίζεται το πεπτικό σύστημα. Αν δούμε τώρα αυτά τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάψης. Εδώ είναι αυτό το προϊόν, το ευριστό ας πούμε, σε μία επιφανειακή εικόνα. Βλέπουμε ότι έχει αυτή την ανώμαλη εμφάνιση. Τα συστατικά είναι σχεδόν σαν να είναι συσσωρευμένα, δεν είναι κολλημένα, δεν έχουν υποστεί καμία διαδικασία. Τα μεγάλα είναι αμυλόκοκκι, τα μικρότερα είναι πρωτεϊνόκοκκι, σε λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση. Και εδώ να δούμε αυτό το υλικό σε μία εγκάρσια τομή, βλέπετε δηλαδή τον σπονγκώδη χαρακτήρα που λέγαμε προηγουμένως. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το σφουγγάρι είναι πολύ εύκολο να μπουν τα πεπτικά ένζημα και χωρίς με ελάχιστα πεπτικά ένζημα μπορεί να τελειώσει η διαδικασία της πέψης. Αντίθετα, αν ήταν συμπαγής η μάζα, θα προσπαθούσαν και θα ξαναπροσπαθούσαν τα πεπτικά ένζημα και θα γέμιζε το στομάχι με παραπανήσιο υδροχλωρικό και θα είχαμε το αίσθημα της ξυνήλας που συνοδεύει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με το στομάχι. Εδώ βλέπουμε μία σπηλιά, αυτές τις διόδους που έχουν τα ζυμαρικά αυτά, που εδώ μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα τα πεπτικά ένζημα. Πάμε τώρα στα αντίστοιχα ζυμαρικά, τα βιομηχανικά, αυτά που έχουμε, είτε ιταλικά θέλετε, είτε δικά μας εδώ. Αριστερά είναι η επιφάνεια ενός τέτοιου ζυμαρικού, δεξιά είναι από τα προψημένα ζυμαρικά της πονηριακής διατροφής. Βλέπετε ότι έχουμε μία λία επιφάνεια. Στη λία επιφάνεια δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί το ένζυμο, τα άλλα υγρά. Όπως δεν κρατιέται η υγρασία πάνω σε ένα πλαστικό. Λοιπόν, δεξιά είναι, είπαμε, τα ζυμαρικά τα προψημένα. Σε μία τώρα κάθετη τομή. Βλέπετε πόσο συμπαγές είναι το ζυμαρικό αυτό, το εμπορικό. Και εδώ το ίδιο. Ελάχιστες διόδους για τα πεπτικά ένζημα και εδώ βλέπουμε πάλι σε αντιπαράθεση δεξιά, μάλλον αριστερά, είναι το κοινό ζυμαρικό, δεξιά είναι τα προψημένα ζυμαρικά. Κάποιο άλλο ζυμαρικό πήραμε διάφορους τύπους, ξέρω εγώ, λαζάνια, νούμερο 0, νούμερο διάφορους τύπους. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες σε ένα μόνο συγκλίνουν στο ότι έχουμε μία συμπαγή και αδιαπέρατη μάζα. Το ίδιο και εδώ σε αντιπαράθεση. Λοιπόν, ένα άλλο προϊόν τώρα. Το ψωμί με τα ζυμαρικά έχει σχέση. Ο άρτος το ψωμί. Ναι. Με τα ζυμαρικά. Χημικά είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Χημικά είναι το ίδιο πράγμα. Όμως αυτό και σε ό,τι αφορά τις βιταμίνες και τα υπόλοιπα είναι το ίδιο.
Δεν λέμε ότι έχει κάτι παραπάνω το προσφυμένο ζυμαρικό από το άλλο ή το ψωμί από τη Φρυγανιά. Αυτό θα έχετε σαν, αν θέλετε, νομίζω, αν αντιπαραθέσετε αυτά τα δύο, θα λύσετε την απορία σας καλύτερα. Ό,τι διαφορά έχει η Φρυγανιά από το ψωμί, έχει και το προσφυμένο ζυμαρικό από το κανονικό ζυμαρικό. Με τη Φρυγανιά στρώνει το στομάχι. Με το άλλο, ιδίως όταν είναι και φρέσκο, καθόλου. Ιδίως αν το πάρετε και από τη μέση, είναι θάνατος. Λοιπόν, το σειρό, ένα άλλο, βλέπετε εδώ τη φιλοσοφία αυτού του ζυμαρικού, εκτός το ότι μικροσκοπικά έχουμε αυτή τη σπονγκώδη δομή, τι γίνεται εδώ πέρα, με τη δομή που μπορούμε, τη μακροσκοπική δομή, αυξάνουμε τον όγκο. Αυξάνουμε τον όγκο του προϊόντος. Δηλαδή, αν αυτό το συμπυκνώσουμε και φτιάξουμε μακαρόνια νούμερο 0, καταλαβαίνετε ότι ο όγκος θα περιοριστεί πάρα πολύ. Έχουμε τόσα κενά εδώ πέρα. Αυτά όλα θα περιοριστούν και έτσι θα έχουμε μία συμπαγή μάζα αδιαπέραντη. Τα υλικά τώρα εδώ είναι το σειρό. Εδώ βάζουμε και λίγο ζωική πρωτεΐνη, πασχιτάνι, γιαούρτι στραγγισμένο, βούτυρο και λίγο λιπαρόν και σκόρδο. Το σκόρδο είναι το αντιπερτασικό. Στην ποντιακή διατροφή το έδεσμα έχει και το φάρμακο του μέσα για να μην γράφει μετά τη συνταγή ο γιατρός για αντιπερτασικό. Είναι μέσα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το σκόρδο. Φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες, όλα αυτά γίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, διότι το γιαούρτι είναι ένα ζωντανό προϊόν, όπως ξέρετε, περιέχει βακτήρια, οπότε, ώστε να έγκαν τα πυρόνια, έφαγανε τα σειρόνια. Λοιπόν, το σειρόν εδώ, η εμφάνιση του εδέσματος. Εδώ πάλι σε μία κάθετη τομή αυτού του προϊόντος, δεν διαφέρει και πολύ από το προηγούμενο, αυτή η σπονγκώδης δομή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν, στο Περέκ. Δεν είναι κατάλληλη ώρα για τέτοιες εικόνες. Το Περέκ τι είναι? Είναι φύλλα επίσης προψημένα, μιλάμε για προψημένα ζυμαρικά, είναι φύλλα προψημένα, οπότε αν χρειαστεί να παρασκευάσουμε μία πίτα, η μισή διαδικασία είναι έτοιμη. Δηλαδή, σε ανύποπτο χρόνο παρασκευάζουμε τα φύλλα του Περέκ, τα ψήνουμε και τα τοποθετούμε, τα αποθηκεύουμε. Όταν χρειαστεί, παραστεί ανάγκη για να γίνει μία πίτα, δεν έχουμε να πάρουμε 5 φύλλα, συνήθως φτάνουν, άντε πέστε 5-6 φύλλα και με μία ιδιαίτερα έξυπνη τεχνική βάζουμε ένα φύλλο στο τηγάνι, σε ένα πολύ μεγάλο τηγάνι, λίγο σοτάρεται, απλώνουμε το αυτό από πάνω, το τυρί ή ό,τι θέλουμε, τη γέμιση. Βάζουμε το άλλο φύλλο και τον αποδογυρίζουμε. Το καινούριο πάει από κάτω, το τηγανισμένο πάει από πάνω. Στο από πάνω ξαναβάζουμε. Βάζουμε άλλο φύλλο, το γυρίζουμε. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται και όπως καταλαβαίνετε, παρόλο που το τηγάνισμα δεν έχει καλό όνομα, δεν προλαβαίνουν να τηγανιστούν, απλά λίγο σοτάρονται και με την υγρασία που δημιουργείται με το τηγάνισμα, τα βρέχουμε και λίγο, είναι ικανή να μας δώσει ένα μαλακό, ένα αφράτο έδεσμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πίτα Περέκ, η οποία παρόλο που, όπως είπαμε, γίνεται στο τηγάνι και το τηγάνι δεν έχει καλό όνομα, είναι μία πολύ εύπεπτη. Είναι μία εύπεπτη πίτα. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Και αυτά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο έδεσμα, τα οτία. Αυτό είναι ένα επιδόρπιο, ένα γλύκισμα θα έλεγα, ένα άγλυκο γλυκό. Με ελάχιστη ζάχαρη. Σε αυτό τι γίνεται? Κόβουμε τη ζύμη σε ρόμβους, κάνουμε μια γραμμή στη μέση, περνάμε τη μία άκρη μέσα στη σχισμή που φτιάξαμε και έχουμε από ένα επίπεδο σύστημα, πάμε σε ένα τρισδιάστατο σύστημα. Όταν το τηγανίσουμε, καταρχήν παίρνει τρεις διαστάσεις, τηγανίζεται καλύτερα, ένα. Δεύτερον, είναι πιο ωραίο, όταν έχει τρεις διαστάσεις, είναι πιο ωραίο, αλλά, εδώ είναι κάποια εικόνα, αλλά αν το δούμε τώρα στο μικροσκόπιο, θα παρατηρήσουμε ότι παρόλο που είναι τηγανιτό, δεν έχει τα κακά του τηγανιτού. Τι σημαίνει αυτό? Καθώς το βάζουμε μέσα στο καυτό το λάδι,
δημιουργείται μία κρούστα επιφανειακή, μία συμπαγής κρούστα, η οποία εμποδίζει τα λίπη να μπουν στο εσωτερικό, οπότε το όλο έδεσμα, το όλο παρασκεύασμα ψήνεται και δεν τηγανίζεται. Δηλαδή μέσα είναι ξερό και μόνο γύρω-γύρω, πολύ ελάχιστο, υπάρχει αυτή η κρούστα, η ελαιώδης κρούστα, η οποία βέβαια λίγα λίπη προσθέτει στη δίαιτά μας. Εδώ το εσωτερικό, όπως βλέπετε, αυτό το δεδαλώδες, πολύ κενή χώρη. Πάμε τώρα στα βαρέλικα, τα οποία είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δηλαδή δεν έχουμε προψημένο ζυμαρικό, αλλά όπως τα παρασκευάζουμε, τα ρίχνουμε μέσα σε ζεματιστό νερό και αυτό σημαίνει ότι ψήνονται ή αν θέλετε τηγανίζονται χωρίς λάδι. Βράζουν, δεν βράζουν, απλά ζεματίζονται και έτσι παίρνουμε όλα τα συστατικά χωρίς να φορτωνόμαστε τα επιπλέον καμένα λίπη. Αυτά είναι σε ό,τι αφορά το ένα σκέλος των συστατικών της ποντιακής διατροφής, δηλαδή το σιτάρι. Το σιτάρι που είναι η βάση της διατροφής όλου του δυτικού κόσμου. Ανατολικότερα έχουν το ρύζι, ο άλλος πολιτισμός και βέβαια στην Κεντρική Αμερική είχαν το καλαμπόκι. Το κάθε φυτό το οποίο στήριξε και έναν πολιτισμό έχει διαφορετική δυναμική, όπως και διαφορετική είναι οι πολιτισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν. Το άλλο συστατικό, δηλαδή οι ζωικές πρωτεΐνες, όπως λέμε, είναι τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι το προϊόν των μεγάλων ζώων, το γάλα, αλλά επειδή ως γάλα δεν μπορεί να διατηρηθεί, ιδιαίτερα χωρίς ψυγείο και εκείνες τις εποχές, με την όξινη γαλακτοκομική ζύμωση διατηρείται σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και γιατί έχουμε τα όξινα γαλακτοκομικά? Ξαναλέμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βλάστηση εξαιτίας των υγρών ρευμάτων από την ανοιχτή θάλασσα. Πολύ μεγάλη βλάστηση, μεγάλα ζώα και είναι γνωστό βιβλιογραφικά ότι το πρώτο βούτυρο παγκόσμια παρήχθη στον Πόντιο. Ακούγεται λίγο σοβινιστικό, όμως δεν το λέει αυτό ένας Πόντιος, το λέει ο Βαν Λένεπ το 1870. Και το στηρίζει στο εξής, ότι το βούτυρο έχει ελληνικό όνομα, βούς και τυρός. Όμως στην κλασική Ελλάδα δεν δικαιολογείται αυτό το προϊόν, γιατί και γάλα πολύ δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν οι χαμηλές θερμοκρασίες, δεν υπήρχαν τα κρύα τα νερά τα οποία απαιτούνται για την ψήξη του προϊόντος, άρα δεν έχουμε και αναφορές από τα αρχαία ελληνικά κείμενα με βούτυρο, επομένως δικαιολογεί την πρώτη παρασκευή βουτύρου και την ονοματοθεσία αυτού του προϊόντος στις ελληνικές αποικίες του Πόντου, σύμφωνα με τον Βαν Λένεπ το 1870. Τώρα, το βούτυρο αυτό, τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να κατανοηθούν ως έχουν, όπως γίνεται σήμερα, όμως μπαίνουν στη διατροφή, μπαίνουν στην καθημερινότητα. Υπάρχουν δηλαδή πολλά παρασκευάσματα στα οποία μπαίνει το όξινο γαλακτοκομικό προϊόν. Να αναφέρουμε το τανωμένο σουρβά, μια σούπα παντός καιρού, με κορκότο, τανωμένο σουρβά, ελάχιστα υλικά όπως βλέπουμε, κορκότο, μπασκιτάν, βούτυρο και δυόσμος. Ο δυόσμος είναι το αντικολυστερινικό εδώ. Και τι έχουμε εδώ με το όξινο γαλακτοκομικό προϊόν? Έχουμε μια σούπα θερμαντική πρώτο, έχουμε φυτικές πρωτεΐνες από το κορκότο, ζωικές από το γαλακτοκομικό προϊόν, αντιχοληστερινικό δυόσμος, αλλά σιτάρι σπασμένο το κορκότο. Αλλά επιπλέον εδώ έχουμε, πέρα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά, εισάγουμε στον οργανισμό μας και μερικά δισεκατομμύρια βακτήρια ζωντανά, μην σας τρομάζει η λέξη βακτήρια, τα οποία βακτήρια δουλεύουν για μας στο πεπτικό σύστημα. Τα βακτήρια αυτά εκδιώκουν τα παθογόνα όταν έχουμε βακτήρια ελεγχόμενα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για άλλα βακτήρια, ενδεχομένως παθογόνα. Και ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι το γαλακτικό οξύ, είναι αυτό το ξινό το οποίο τονώνει τον οργανισμό, του δίνει δύναμη, του δίνει όθηση να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες, γι' αυτό και πολύ γιαούρτι στα νοσοκομεία. Και για το γαλακτικό οξύ, αλλά και για τα βακτήρια τα οποία με τα αντιβιωτικά ενδεχομένως να καταστρέψουν τα
ωφέλιμα βακτήρια, εδώ σε ξανά βακτήρια ενδεχόμενα να μην έρθουν τα παθογόνα. Το πληγούρι είναι αυτό. Κάποια άλλα προϊόντα με όξινο γαλακτοκομικό προϊόν, το μαντί. Εδώ τα βακτήρια τα οποία λέγαμε, το Lactobacillus bulgaricus, τα ωφέλιμα αυτά βακτήρια, και εδώ σε μεγαλύτερη μεγέθυνση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και εδώ τα παθογόνα βακτήρια, ίσως να το γνωρίζετε κάποιοι, το Helicobacter pylori, αυτό που πολεμούν οι γιατροί με τα αντιβιωτικά, και δίνοντας τα αντιβιωτικά, θα σας λένε σίγουρα, φάτε και ένα γιαούρτι το βράδυ, διότι τα αντιβιωτικά θα καταστρέψουν την χλωρίδα, οπότε βάλτε ελεγχόμενη χλωρίδα. Εδώ είναι το Helicobacter pylori. Λοιπόν, τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα συνδέθηκαν με τη μακροζωία. Και αυτό το συνέδεσε, αυτό το συνδυασμό τον έκανε ο Δόκτωρ Ηλία Μέτσνικοφ το 1908, πέθανε το 16, λοιπόν, ο οποίος δούλευε στο Ινστιτούτο Παστέρ στη Γαλλία. Αυτός ήθελε να βρει το μυστικό της μακροζωίας, πήρε έναν λαό που τρεφόταν καλά, εκείνη την εποχή ποιοι τρεφόταν καλά, οι Αμερικανοί. Πήρε και έναν άλλο φτωχό λαό, ο οποίος όμως ήταν μακρόβιος και μελέτησε τη διατροφή. Έναν παρευξήνιο λαό, όχι βέβαια από αυτή τη μεριά του Πόντου, από τη μεριά της Βουλγαρίας, γι' αυτό και το Lactobacillus bulgaricus που είπαμε προηγουμένως, και συνεδίασε τα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα, τη δράση του γαλακτικού οξέως και των βακτηρίων αυτών με την μακροβιότητα. Επομένως, και η δική μας διατροφή βασισμένη σε αυτά, στα όξινα γαλακτοκομικά προϊόντα, παρέχει μακροβιότητα και δεν έχουμε χρήαν άλλων μαρτύρων. Ο Ηλία Μέτσνικοφ τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1910 για αυτά τα πειράματα και μάλιστα αυτές του τις ρίσεις και αυτά του τα συμπεράσματα τα αξιοποιούν και εμπορικά σήμερα κάποιες βιομηχανίες όξινων γαλακτοκομικών προϊόντων. Είπαμε ότι στην ποντιακή διατροφή δεν έχουμε κρέας, αλλά έχουμε και κρέας. Έχουμε κρέας από τα μεγάλα ζώα, όταν με πολύ κόπο πρέπει να αξιοποιηθούν, όταν γεράσουν κλπ. Πρέπει να σας πω εδώ ότι τα μεγάλα ζώα συνδέονται με τον άνθρωπο συναισθηματικά και πολλές φορές έτυχε και εγώ να το δω αυτό, όταν τύχει ένα μεγάλο ζώο, ένα βόδι για παράδειγμα, να αναγκαστούμε να το σφάξουμε και εκείνες τις εποχές μάλιστα που δεν υπήρχαν για ψυγεία, μοιραζόταν το κρέας όλο το χωριό, έτρωγε όλο το χωριό, εκτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν στενά συνδεδεμένος και δεν μπορούσε να το διαμερηθεί αυτό. Εκτός βέβαια από τα μεγάλα ζώα, έχουμε και άλλες εναλλακτικές πηγές, τα εγωπρόβατα, τα πουλερικά και τα ψάρια, και να ξεκινήσουμε από τα ψάρια και μάλιστα τα χαυσία, τα οποία αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας σε αυτό το οικοσύστημα. Και γιατί? Διότι ο Πόντος είναι μια κλειστή θάλασσα. Και σε αυτή την κλειστή θάλασσα εκβάλλουν τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης. Ό,τι μεγαλύτερο έχει η Ευρώπη σε ποτάμι έρχεται στον εύξηνο Πόντο. Φανταστείτε ότι κουβαλάνε πάρα πολύ πλανκτό, πολλές ύλες, φερτές. Έτσι τρέφονται τα ψάρια, τα μικρά αρχικά, τα χαμψία και στη συνέχεια τα μεγαλύτερα. Και έτσι έχουμε μια πλειάδα εδεσμάτων, πολλά εδέσματα με χαμψία, τούφα, πλακίνι, χαψοφούστορο, χαψοφύλαγο. Βέβαια υπάρχουν και μεγάλα ψάρια όπως το καλκάνι, για λίγο ακριβότερα βαλάντια, το καλκάνι εδώ πέρα. Και όστρακα υπάρχουν. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, στα λαχανικά. Είπαμε ότι ο φυτικός πλούτος του Πόντου είναι δεκαπλάσιος της Ευρώπης. Η φυτική βιομάζα δηλαδή, ανά μονάδα έκτασης, είναι δεκαπλάσια. Γι' αυτό και η Κίρκη, η Μίλια και η Εκάτη. Και πολύ νωρίς, όταν λέγανε αυτό είναι ποντικόν, δηλαδή εκ Πόντου, εσύμπαινε ότι είναι εγγυημένης ποιότητος. Ήταν δηλαδή το άιζο της εποχής εκείνης, το εξωτικό. Και έχουμε πολλά εδέσματα, όπως αυτό εδώ, λάχανα με τα φασούλια. Στην αρχή μπορώ να πω ότι με προβλημάτιζε αυτό, λάχανα με τα φασούλια, ξέρω εγώ, κάπως ατέριαστα τα έβλεπα τα υλικά. Όμως με μία βαθύτερη θεώρηση,
βλέπουμε πόσο φιλοσοφημένο είναι και αυτό το έδεσμα. Τα φασόλια έχουν πάρα πολλές πρωτεΐνες, περισσότερες από το κρέας. Γι' αυτό και είναι δύσπεπτα, γι' αυτό και έχουν παρενέργειες, ταλαιπωρούν το στομάχι κλπ. Όταν όμως βάλουμε ένα άλλο υλικό, το οποίο έχει πολλές ίνες αντί για πρωτεΐνες, αδρανές υλικό, όπως είναι τα μαύρα λάχανα για παράδειγμα, τα τεράστια φύλλα έχουν πολλές ίνες, τότε αραιώνονται οι πρωτεΐνες, δρούν καλύτερα τα πεπτικά ένζημα και ενώ έχουμε ένα θρεπτικό αλλά βαρύ έδεσμα, μετατρέπεται σε θρεπτικό και ελαφρύ έδεσμα και έτσι έχουμε την καλύτερη αφομοίωση των οσπρίων, εδώ τα υλικά. Βέβαια υπάρχουν και άλλα εδέσματα με λαχανικά, πάρα πολλά. Αυτό το ξέρετε, σαρμάδες με μαύρο λάχανο. Θα καλέσουμε μια φορά. Ποια έχουμε τώρα στην επικαιρότητα. Η Βέφα δεν είναι και τόσο διαθέσιμη. Κάποια από τις μαγείρισες να μας δώσει πολλές συνταγές. Όλοι βέβαια. Ναι, έχουμε καινούργια στελέχη. Λοιπόν, παρουσίες. Εκπαιτσίων, ναι. Και αυτή είναι διαθέσιμη, κατάλληλη. Λοιπόν, τα λαχανικά όμως, επειδή έχουν μια ορισμένη εποχή, στον πόντο για να τα αξιοποιήσουμε και εκτός εποχής, είχαμε την τεχνική των στύπων, δηλαδή των τουρσιών. Είπαμε στύπα, εκ του στυφός, ελληνική λέξη, τοποθετήθηκε εκεί πέρα, που σημαίνει ότι μπορεί η πρώτη ιδέα συντήρησης των προϊόντων αυτών με αυτή τη μορφή να είναι να τοποθετείται πάλι εκεί. Λοιπόν, με τα στύπα τι κάνουμε, έχουμε το λαχανικό διαθέσιμο σε όλες τις εποχές, ενώ αλλιώς θα πρέπει να περιμένουμε τη λαϊκή. Επιπλέον όμως έχουμε περισσότερη βιταμίνη C, κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουν ο κόσμος. Η βιταμίνη C είναι σταθερή σε όξινο περιβάλλον. Όταν δημιουργούμε το όξινο περιβάλλον, κρατούμε και τη βιταμίνη C και μάλιστα την κρατούμε σε μια εποχή το χειμώνα που χρειαζόμαστε βιταμίνη C, αλλά δεν έχουμε και άλλα λαχανικά εκείνη την εποχή. Επιπλέον τώρα, τα τουρσιά, τα στύπα, είναι καλλιέργεια, δηλαδή είναι κάτι ζωντανό. Δεν είναι κάτι συντηρημένο, είναι ζωντανό. Γι' αυτό και η συμπεριφορά του υπερίεργη. Τα στύπα περιέχουν ωφέλιμα βακτήρια, σαν αυτά που βλέπαμε στο γιαούρτι, και τα οποία φυσικά εξυγιένουν το πεπτικό σύστημα. Ακόμα με τη ζύμωση που υφίστανται ζύμωση. Δεν είναι αλάτι και το προϊόν αυτό ή ξύδι και το προϊόν αυτό. Πρέπει να γίνει ζύμωση και να παραχθεί γαλακτικό οξύ. Αλλά αυτά τα δύο, ωφέλιμα βακτήρια και γαλακτικό οξύ, τα είδαμε και στο γιαούρτι. Δηλαδή εδώ μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι τα στύπα είναι ένα γιαούρτι χωρίς γάλα. Μας παρέχουν ό,τι και το γιαούρτι εκτός το γάλα. Δηλαδή τα βακτήρια και το γαλακτικό οξύ και φυσικά όχι το γάλα. Επιπλέον τώρα, τα στύπα μπορούν να μας δώσουν μια γευστική και αισθητική ποικιλομορφία. Έχουμε διάφορες γεύσεις σε μία σειρά από βάζα, δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ανατρέχουμε κάθε φορά στην αγορά, και σε μία σειρά από χρώματα. Γευστική και αισθητική ποικιλομορφία μπορούμε να δημιουργήσουμε. Αυτά συμβαίνουν στην ποντιακή κουζίνα, ενώ αντίθετα, για να δούμε πώς διαφοροποιείται, λίγο πιο κάτω στην καπαδοκική κουζίνα, τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Δηλαδή έχουμε περισσότερα κρέατα. Γιατί έχουμε περισσότερα κρέατα, γιατί έχουμε μικρότερα ζώα. Το μικρό το ζώο το σφάζεις εύκολα. Για ένα μουσαφίρι, για μια γιορτή, για μια τελετή. Τα εγωπρόβατα δηλαδή σφάζονται πιο εύκολα από ότι τα βόδια. Ένα. Λοιπόν, όμως, ελλείψη ψυγείων εκείνη την εποχή έπρεπε να ανατρέξουμε σε μεθόδους συντήρησης με τα μπαχαρικά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η καπαδοκική κουζίνα είναι μια νόστιμη, θα έλεγα, κουζίνα. Αν χαρακτηρίζαμε την ποντιακή κουζίνα σαν μια υγιεινή κουζίνα, την καπαδοκική θα τη λέγαμε νόστιμη. Για υγιεινή δεν ξέρω. Τώρα, με τις μεθόδους συντήρησης δημιουργήσαμε και πολλά προϊόντα. Καβουρμά, παστούρμά, σουτζούκια, λουκάνικα και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η καπαδοκική κουζίνα και βλέπουμε εδώ κάποια
αντιπροσωπευτικά. Πιάτα, μπαστούνάδες, λουκάνικα, το κεσκέκ είναι ένα άλλο έδρα, τα διάφορα πενιρλί, κρυμαλί, γιουμουρταλί. Πήραμε μια γεύση και από την καπαδοτική κουζίνα και μια άλλη κουζίνα εκεί της περιοχής είναι και η πολίτικη κουζίνα και η σμυρνέικη κουζίνα. Με την πολίτικη κουζίνα είμαστε πιο εξοικειωμένοι και από την ομώνυμη ταινία. Σε αυτή την κουζίνα, σε αυτές τις κουζίνες μάλλον, έχουμε αυθονία αγαθών, διότι αμφότερες οι πόλεις ήταν λιμάνια, ήταν κοσμοπολίτικες πόλεις. Έχουμε αυθονία αγαθών τα οποία έρχονται από την Ανατολή, αυθονία μπαχαρικών τα οποία έρχονται από την Ανατολή. Έχουμε δηλαδή μία μίξη πολιτισμών και γεύσεων. Δηλαδή οι κουζίνες αυτές χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα. Έχουμε εδώ κάποιες εικόνες από την πολίτικη κουζίνα και εδώ από την ομώνυμη ταινία. Πολλές εναλλασσόμενες εικόνες, έντονες γεύσεις, πάει και αυτή η κουζίνα. Να πούμε ότι ένα άλλο κεφάλαιο της σπονδιακής διατροφής είναι τα φρούτα. Έχουμε συνηθίσει, είπα στην αρχή, να εννοούμε διατροφή το τελευταίο στάδιο, τη μαγειρική. Όμως, και τα φρούτα είναι στη διατροφή μας. Δεν χρειάζονται όμως μαγείρεμα. Είναι στη διατροφή, δεν είναι στην κουζίνα. Φρούτα επομένως πολλά στην πονδιακή διατροφή και μάλιστα τα πιο πολλά έχουν συνδέσει το όνομά τους με πόλεις, συγγνώμη του Πόντου, τα κεράσια από την Κερασούντα. Πώς συνδέθηκαν τα κεράσια από την, με την Κερασούντα? Όταν ο βασιλιάς Λούκουλος, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ, στο άρμα του, όταν ο βασιλιάς Λούκουλος κατενίκησε, ο Λούκουλος ο γνωστός, κατενίκησε τον Μηθριδάτη και μπήκε θριαμβευτής στην Κερασούντα, γοητεύτηκε από τα κεράσια. Ήταν τόσο, θα έλεγα, υπέροχο το προϊόν, το φρούτο το οποίο δοκίμασε και θέλησε με αυτό να κοσμήσει το θρίαμβό του στη Ρώμη. Φανταστείτε, από όλα τα αγαθά της Ανατολής, αυτό βρήκε να κοσμήσει το θρίαμβό του. Η φωτογραφία είναι παρμένη από το θρίαμβο του Λούκουλου στη Ρώμη. Ένα δεντρίλιο κερασιάς αξίζει όλος όσο όλος ο θρίαμβος. Τα κάστρα συνδεδεμένα με την πόλη Κασταμονή του Πόντου και άλλα ταπεινότερα φρούτα όπως ας πούμε τα μούρα, το σικάμενον, με παστήλες, βλέπουμε εδώ διάφορες, το παστέλι έχει την ίδια ρίζα, δεν είναι όμως το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη συντήρηση και διάφορα άλλα εδέσματα και άλλα, τη μασούρα. Αυτό το προϊόν ίσως δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι καθόλου κράνα. Είναι η άγρια τριανταφυλιά, ο καρπός της άγριας τριανταφυλιάς, ο οποίος συλλέγεται, αφαιρούνται ούτε κράτεγος, άγρια τριανταφυλιά. Συλλέγονται τα φρούτα, ο καρπός, αφαιρούνται τα σπέρματα, το όλον ζυμώνεται και γίνονται μικρά κουλούρια με μια τρύπα στη μέση, ξεραίνονται και στη συνέχεια, το χειμώνα, παίρνουν ένα-ένα από αυτά, το διαλύουν σε χλιαρό νερό και είναι ένα πολύ ωραίο έδεσμα υπόξινο με πολύ βιταμίνη C, με πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες, η πρώτη των οποίων είναι εναντίον των αιμορροίδων, η γαλακτοπαραγωγή και ούτω καθεξής. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν. Όχι, όχι, δεν το είναι. Είναι η άγρια τριανταφυλιά. Είναι ο κράτος. Εδώ έχει κάποια μικρούτσικα φρούτα, αν σας βοηθήσω. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι μία άλλη μέθοδος συντήρησης ήταν η αποξήρανση, τα αποξηραμένα φρούτα και το χοσάφ, μία τουρκική λέξη, η κομπόστα αυτή δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι στην ποντιακή διατροφή, εκτός των άλλων, ένα κεφάλαιο είναι και τα αυτοφυή λαχανικά. Αξιοποιούν δηλαδή εδώ τα λαχανικά, τα οποία δεν χρειάζονται καλλιέργεια. Είναι φθηνότερα, αλλά πρέπει να τα ψάξει κανείς, τα κιντέατα, η κνίδη, η τσουκνίδα δηλαδή, ένα αυτοφυές λαχανικό, εδώ με πιλάφι, εδώ σαλάτα όπως το προτιμάτε, εδώ είναι η τσουκνίδα, τα γαλγάνια, ένα είδος γαϊδουράγκαθο, το οποίο δεν το γνωρίζω.
πολύ το υποτιμούμε, όμως έχει πάρα πολύ καλές φαρμακευτικές ιδιότητες, χοληστερίνη κλπ, τριγλυκερίδια. Εδώ είναι το φυτό αυτό και εδώ είναι η τρυφερή του μίσχη, η αποφλοιωμένη τρυφερή μίσχη. Πάμε τώρα, εδώ είναι ένα έδεσμα το οποίο συνδυάζει όλα, όλα αυτά τα χορταρικά, ό,τι χορταρικά υπάρχουν, τα μυρωδίες, μυρωδιές. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αξιοποιεί εδώ τις βιταμίνες περισσότερο, διότι το κάθε φυτό παρέχει και μία απαραίτητη βιταμίνη. Οι βιταμίνες δεν είναι ανάγκη να είναι σε μεγάλες ποσότητες. Και σε ελάχιστες ποσότητες γίνεται η δουλειά. Έτσι, με το φαγητό αυτό, συγκεντρώνουμε όλες τις βιταμίνες σε ένα έδεσμα, άρα έχουμε ένα πολυβιταμινούχο, θα έλεγα, έδεσμα. Η γλυκόριζα, ένα επίσης φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο είναι ένα μαλακτικό, θα έλεγα, παρασκεύασμα. Εδώ είναι το φυτό αυτό, η γλυκόριζα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φυτό, το θωμάρ. Εδώ γινόταν ένα λάθος από τη βιβλιογραφία, το λέγανε, πολλοί το καταλαβαίναν, θυμάρι. Και περιέγραφαν τις συνταγές, κοτσάνια λέει από θυμάρι, ξεχωρώ, τηγανίζουν λευκά κλπ. Κλπ. Το θυμάρι δεν έχει ούτε κοτσάνια, ούτε καν φύλλα δεν έχει, είναι τόσο λεπτά όλα, που πολύ ελάχιστη ποσότητα φτάνει να αρωματίσει μια ολόκληρη κατσαρόλα. Άρα δεν ήταν αυτό. Το θωμάρ δεν είναι καθόλου θυμάρ, είναι το πετασίτες, πετασίτες από το πέτασος. Επειδή έχει μεγάλα φύλλα, να το φυτό αυτό, είναι ένα παραποτάμιο φυτό. Η μίσχη του είναι πάρα πολύ μεγάλη, σχεδόν ξεπερνούν το μισό μέτρο, ένα μέτρο. Λοιπόν, οπότε η μίσχη αυτή κόβονται σε κομμάτια, κοφλιώνονται, είναι πάρα πολύ νόστιμη και πολύ τρυφερή. Να πάμε στη σαχταρίτσα. Επίσης παραξηγημένο φυτό, είναι δίπλα μας, αλλά δεν το αναγνωρίζουμε και το υποτιμούμε. Αυτό είναι το φυτό, είναι ένα φυτό, όπως το λέμε, νητρόφιλο, ζει γύρω σε ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Πάρα πολλές οι βιταμίνες που διαθέτει. Λοιπόν, τα σμιλάνγκια. Το σμιλάνγκι είναι ένα αναρχητικό φυτό, βρίσκεται και εδώ στην Ελλάδα, σε παράκτιες περιοχές, σε δάση. Αναρριχάται πάνω σε άλλα δέντρα, είναι αυτό εδώ. Και αυτοί οι έλικες που είναι για να πιάνετε από τα άλλα, από τους κλάδους των άλλων φυτών, αυτοί οι έλικες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι ένα πολύ ωραίο και τρυφερό λαχανικό σε σαλάτα και δεν ξέρω που αλλού. Πυρπυρίμια. Αυτά είναι κάπως γνωστότερα. Συνήθως τα χρησιμοποιούσαν οι γρασιάτες μετά το 23. Αυτό εδώ είναι το φυτό. Λοιπόν, τελειώνουμε και με αυτά, με αυτή την κατηγορία των αυτοφυών, ας τα πούμε, λαχανικών ή λαχανικών του κήπου του Θεού, αν θέλετε πείτε τα έτσι, και πάμε σε ένα άλλο φυτό, τον αραβόσιτο. Εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με ένα πείραμα, δηλαδή έχουμε τον παλαιό κόσμο, Ευρώπη, Ασία κλπ, ο οποίος είναι άσχετος με ένα καινούριο φυτό, φέρνουμε το φυτό αυτό, και βλέπουμε πώς αντιδρά ο κόσμος, οι διάφορες περιοχές, οι διάφοροι λαοί, σε αυτό το φυτό. Δηλαδή ο αραβόσιτος ήρθε στην Ελλάδα το 16ο αιώνα, ήρθε από την Κεντρική Αμερική και διαδιδόταν ανατολικά από τους Βενετούς, γιατί αυτοί έλεγχαν και το εμπόριο. Γι' αυτό και η ποντιακή γλώσσα έχει και πολλές ιταλικές εκφράσεις και γερμανικές λέξεις. Από τους Βενετούς, όπως καρτόφελ. Το καρτόφανο. Τι είναι το καρτόφανο? Η πατάτα. Πατάτα, πατάτα. Στα γερμανικά και στα ποντιακά δεν υπάρχει άλλη. Στα γερμανικά. Ναι, όπως... Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε πολύ. Ένα καινούριο φυτό που έρχεται σε πολλούς λαούς και βλέπει πώς αντιδρά ο κάθε λαός στο φυτό αυτό. Ξέρουμε και μια ιστορία με τις πατάτες και την Ελλάδα. Τώρα, πάμε στο φυτό αυτό. Αρχικά, επιστημονικά, του δόθηκε το όνομα ΖΕΑ, λάθος, η ΖΕΑ είναι τελείως διαφορετικό, το ΖΕΑ εκ του ΖΙΑ του Αμερικού, τέλος πάντων, και αυτό από το ΖΙΝ, ένα τελείως άστοχο όνομα, δεν έχει καμία σχέση με τη ΖΙΑ, ούτε και η τηλεόραση αυτό που λέει ΖΙΑ έχει σχέση με τη ΖΙΑ του Αμερικού. Απλά, αλλάσουν τα ονόματα. Ένα είδος μακεδονικού ζητήματος.
Τώρα, όμως το ΖΕΑ έχει σαν δεύτερο όνομα, το όνομα του είδους, το Μάις. Αυτό είναι κάπως ταιριαστό. Είναι από τους Μάγιας, από τους οποίους και παρελήφθη. Αυτό μας δείχνει την καταγωγή του, από τους Μάγιας του Μεξικού. ΖΕΑ Μάις λοιπόν, και ήρθε αυτό στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα δημητριακό και πολύ χάρηκαν ότι θα αντικαταστήσει το σιτάρι σε μια εποχή που το σιτάρι και το ψωμί ήταν ζητούμενο. Όμως απογοητεύτηκαν πολύ νωρίς, διότι αυτό το δημητριακό του λείπουν δύο βασικά ένζημα. Δύο βασικά, συγγνώμη, αμινοξέα, η τρυπτοφάνη και η λυσίνη. Και όταν λείπουν τα αμινοξέα, έστω και ένα αμινοξύ, δεν μπορούμε να έχουμε πρωτεΐνη. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πρωτεΐνη. Είναι σαν να θέλετε να πάρετε έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα ψηφίο να είναι χαλασμένο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε πολύ νωρίς κατάλαβαν ότι αυτό το δημητριακό δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σιτάρι, άρα η πείνα θα συνεχιστεί. Όσοι επέμεναν είχαν προβλήματα με τα εσωτερικά όργανα, υπήρχε ρεθισμός, το οποίο οδηγούσε στην πελάγρα. Και αυτό βγαίνει από το πελάγρα, δηλαδή το δέρμα γινόταν σκληρό και βραχή και οδηγούσε η επιμονή στο θάνατο. Αυτά με τον Αραβώσιτο. Γι' αυτό και η ονοματολογία του Αραβωσίτου τώρα στην Ευρώπη είναι πάντα μειωτική και διαφορετική από λαό σε λαό. Οι Σέρβοι, για παράδειγμα, το λένε Κουκουρούτσι. Κουκουρίτσε οι Τσέχοι, Κουκουρούτσι και οι Αυστριακοί εκεί στην περιοχή. Το σιτάρι των Κουρούτσων. Οι Κουρούτσοι ήταν ένας νομαδικός λαός, αρπακτικός, με πολύ κακό όνομα, σιτάρι δηλαδή αυτονών, των Κουρούτσων. Οι Γερμανοί το είπαν σιτάρι των Τούρκων. Δεν ξέρω αν τους εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Τούρκοι σε βάιτσα. Οι Γάλλοι το είπαν μπλέντε μπαρμπάρ, μπλέντε μπαρμπαριέ. Σιτάρι των βαρβάρων. Οι Τούρκοι τώρα, οι Γερμανοί το είπαν σιτάρι των Τούρκων. Οι Τούρκοι το λένε Μισήρ Μπογδαή, σιτάρι των Αιγυπτίων. Και Ποκορός βέβαια. Οι Αλβανοί, οι γείτονές μας, το λένε Καλαμπούκ. Ψωμί από καλάμι, φαντάσου ψωμί. Από αυτούς πήραμε και εμείς το καλαμπόκι. Χρησιμοποιούμε και εμείς το καλαμπόκι. Αλλά η επίσημη μας ονομασία είναι Αραβόσιτος. Σιτάρι των Αράβων. Οι Κρήτες τώρα στην Ελλάδα το λένε Ξενοσίταρο και οι Κύπροι Σιταροπούλα. Αν πάμε τώρα στον Πόντο, Κυπόντι το ονόμασαν κάπως ανάλογα. Λαζούδ, λάζο του, σιτάρι των λαζών. Δηλαδή, ο κάθε ένας λαός θεωρεί τον εαυτό του πολιτισμένο και πολιτιστικά ανώτερο, και πολιτιστικά και διατροφικά ανώτερο, και αυτό είναι ένα σιτάρι για τους κατώτερους λαούς. Οι οποίοι κατώτεροι φυσικά δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό το δημητριακό είχε μία, θα έλεγα, απαξιωτική υποδοχή στην Ευρώπη, όμως στον Πόντο αξιοποιήθηκε. Και γιατί αξιοποιήθηκε? Διότι δεν το είδαν ως δημητριακό. Το είδαν ως λαχανικό, το είδαν ως συμπλήρωμα και το αξιοποίησαν ως τέτοιο. Όχι ως δημητριακό, δηλαδή δεν υποκατέστησε μεν το ψωμί, χρησιμοποιήθηκε όμως για άλλους συμπληρωματικούς σκόπους. Βέβαια υπάρχει και ψωμί, το οποίο θα έλεγα σήμερα είναι και το σήμα κατά τεθέν της τραπεζούντος, είναι ένα είδος σουβενίρ που μπορεί να πάρει κανείς από το αεροδρόμιο, από εκεί είναι και αυτά τα ψωμιά, το λαζουδοψό. Το οποίο βέβαια για τους μοιημένους έχει και ένα σταυρό. Άμα ρωτήσεις τους Τούρκους θα σου πούν ότι για καλύτερη, ας πούμε, όχι και ψησιμό, αλλά και να μπορούν να το πειράζουν καλύτερα, να βρίσκουν πιο εύκολα τα τεταρτημόρια. Βέβαια, για να μπερδέψουν τα πράγματα, τραβάνε και μια μικρότερη γραμμή παρακάτω. Αυτά για τους υποψιασμένους. Όμως, είπαμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ως δημητριακό, χρησιμοποιήθηκε ως λαχανικό, αν θέλετε, ή αν θέλετε, ως συμπλήρωμα της διατροφής. Εδώ έχουμε ένα έδεσμα, το γρέας τηγάν, το φούρνικο, το αλεύρι, μαμαλίγκα, συνδυασμός με γαλακτοκομικά εδώ πέρα, πας να μας. Αυτά σε ό,τι αφορά και αυτό το προϊόν το οποίο ήρθε από έξω. Να πούμε και μερικά λόγια για να το κλείσουμε σιγά σιγά για την φιλοσοφία της ποντιακής διατροφής. Πώς αντιμετώπισαν δηλαδή τη διατροφή οι πόντιοι στη λαογραφία τους.
Σιφτέν φουρνί και μπεκή εγκλησία. Εδώ θα μάθει και κάποια κοντιέκα. Πρώτα φούρνο και μετά εκκλησία. Που σημαίνει πρώτα υλική βάση για να δημιουργήσεις πνευματικό πολιτισμό. Αν δεν έχεις να φας, μην περιμένεις πολιτισμό. Μην περιμένεις πνευματικά αγαθά. Πρώτα φά και πεκή δοξολόγα. Περίπου στο ίδιο. Πρώτα φάει και μετά δοξολόγα. Άρα λοιπόν δείχνει την αναγκαιότητα της διατροφής στον άνθρωπο και στην δημιουργία του πολιτιστικού προϊόντος από τον άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά την υγεία, το φαΐ είναι φτάει τον άνθρωπο. Να το μεταφράσουμε, είμαστε ότι τρώμε. Λαφρόν φαΐν ή αν κατενών. Ελαφρύ φαΐ, υγεία καθαρή. Στη λαογραφία. Και λίγο σε ό,τι έχει σχέση με την κοσμοθεωρία. Αστρώγομαι και πίνουμε, εμείς και αστραγωδούμε. Στον κόσμο εν και θάνατον, εμείς πάντα και ζούμε. Δεν διαφέρει καθόλου από τη φιλοσοφία του Επίκουρου. Φάγομαι και πίωμεν, αύριο γάθ, αποθανούμε. Επίσης, επειδή η ποντιακή διατροφή, η ποντιακή γλώσσα μάλλον, έχει διατηρήσει πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις και μάλιστα από τη ρίζα τους, από την ομηρική γλώσσα, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, βλέπουμε εκτός από τις λέξεις και αυτούσιες εκφράσεις. Λέει ο Όμηρος, όχνη επόχνη γυράσκη, μήλον δε επιμήλου, αυτά ρε πι στα φιλή, στα φιλή, σήκον δε επί σήκον. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που λέει ο Όμηρος. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα? Λέει ότι το ένα φρούτο γερνάει από το άλλο. Ο Όμηρος χειρίζεται πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Έχει 8.000 λέξεις. 8.200 λέξεις χρησιμοποιεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, ενώ σήμερα για να σπουδάσει κανείς ένα αγγλικό πανεπιστήμιο θέλει 2.000 ελληνικές λέξεις και οι μισές από αυτές είναι ελληνικές. 8.000 ο Όμηρος, 2.000 το προφήσεις. Για να δείτε δηλαδή το γλωσσικό απόθεμα, το λεξιλογικό απόθεμα καλύτερα που έχει Όμηρος. Κι όμως χρησιμοποιεί το ρήμα γυράστη. Δεν λέει οριμάζει, δεν λέει οτιδήποτε άλλο, γυράστη. Το 1940 διαπιστώθηκε ότι η ορίμανση των καρπών είναι μια διαδικασία γύρανσης, δηλαδή ελέγχεται από ορμόνες γύρανσης. Εμείς νομίζουμε ότι το φρούτο αναπτύσσεται, κοκκινίζει, κάνει ράν, άρα βρίσκεται σε μια αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ η διαδικασία είναι καθοδική. Γυράσκη, ελέγχεται από ορμόνες γύρανσης και συγκεκριμένα από το εθιλένη. Χρειάστηκαν δηλαδή τόσα χρόνια για να επαναλάβουν αυτό που ο Όμηρος είπε, ότι τα φρούτα γυράσκουν. Όχνη επόχνη γυράσκη, μήλον δε επιμήλου κλπ. Η ίδια ακριβώς έκφραση και στην ποντιακή λαογραφία, το σήκον τερί και είναι, το μήλον τερί και είναι, και ούτω καθεξής, το σταφύλι τερί και γίνεται, με την έννοια ότι, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, ή ξέρω εγώ με τη μίμηση ή την άμυλα έρχεται η πρόοδος, τέλος πάντων χρησιμοποιούν αυτούσια αυτή την έκφραση, όπως επίσης και μία άλλη έκφραση, επίσης της μαγειρικής, η οποία είναι απόρρια μιας αρχαίας ελληνικής, λανθάνισε η φακή του λέων αναλύσκουσα, επειδή στη φακή ρίχνουμε λάδι και αυτό χάνεται. Λανθάνισε η φακή του, λένε αναλύσκουσα. Λοιπόν, τη λένε, η φακή τρώει τελά και εσύ είχα πάρκει πέρτσι. Για κάποιον που το κλέβουν οι άλλοι και αυτός δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρετε αυτή η φακή. Η φακή τρώει το λάδι και εσύ είχα πάρει την πέρτσι. Τώρα το καταλάβατε. Να πούμε μερικές ακόμα εκφράσεις από την Ηλιμένες, από την αρχαία ελληνική τελετουργία και μάλιστα από τα ομηρικά κείμενα. Λένε στον Πόντο, με τη χώρα στα κορκότα ή με τη χώρα στα κουκία, τον κύρνα ψαλμόν εφτάει. Είναι μία έκφραση ανάλογη με ξένα κόλυβα, κάνεις μνημόσυνο,
αλλά δεν αναφέρει κόλληβα. Αν και τα κόλληβα είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν. Τα κόρκοτα. Με τη χώρα στα κορκότα, η κοκκία, κόκκους, δηλαδή το σιτάρι, ας το πούμε, με το ξένο το σιτάρι, κάνει στον πατέρα του ψαλμό. Λοιπόν, αυτό είναι η τελετουργία των αρχαίων Ελλήνων που ρίχναν κόκκους σιταριού ή κριθείς, χόντρο αλεσμένους από πάνω προς τα κάτω, και αυτό ήταν ένα είδος σπονδής και λεγόταν ουλέ. Λέει ο Σουίδας τον 10ο αιώνα, ουλάς έλεγον τας κριθάς, ουλοθητήν κριθάς επιχέει. Ρίχνεις κριθάρι από πάνω και κάνεις σπονδή, ουλοθητή. Κριθάς χέουσι οι επιθύοντες τες σπονδές, και γιατί κριθές, διότι η κριθή ήταν το σύμβολο της αρχαίας τροφής, της πρώτης τροφής. Πρωτού έρθει το σιτάρι, ήρθε η κριθή. Δηλαδή, θυσία με χοντροαλεσμένο σιτάρι. Με τη χώρα στα κορκότα των κύρνων ψαλμώνες. Αυτό το βλέπουμε στον Όμηρο, στην προσευχή της Πινελόπης προς την Αθηνά, που έριχνε κριθάρια και προσευχόταν στην Αθηνά η Πινελόπη. Έχουμε εδώ το χωρίο της Οδύσσιας. Όπως επίσης ο Λουχίτας, ο Λοχίτας κατάρχετο, που ρίχναν ιερά κριθάρια σε ποιον, στην Αθηνά. Αλλά όταν δεν είχαμε κριθάρι σε μία περιοχή του, έτυχε έτσι το πράγμα και δεν είχαμε κριθάρι ή σιτάρι να ρίξουμε και έπρεπε να κάνουμε αυτή την προσευχή, ρίχναν φύλλα δριός, όλο και θα υπήρχε κάποια δρύς. Γιατί δρύς, βαλανοφαγία, η πρώτη τροφή. Ρίχναν επομένως φύλλα δριός, γινόταν η σπονδή με φύλλα δριός, αντί για κριθάρι που δεν είχαν. Φύλλα δρεψάβεν ιδριός, ούγα ρίχων κρύ λευκό, διότι δεν είχαν κριθάρια λευκά. Αυτό το έκανε ο Οδυσσέας όταν έφτασε πριν σφάξει τα βόδια του ήλιου. Ας κάνουμε και μια προσευχή, κάνουμε που κάνουμε τη ζημιά, ας κάνουμε και λίγο να εξευμενήσουμε. Κριθάρι δεν υπήρχε στο καράβι, που να το βρουν, και ρίξαν φύλλα δριός. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.